17η αγωνιστική στην Α1 κατηγορία της ΕΨΗ, στο Θραψανό Ανθεστίον υποδέχτηκε την ΑΕΚ Κατσαμπά. Ένα παιχνίδι ιδιαίτερα σημαντικό, ψηλά στη βαθμολογία και οι δύο ομάδες. Πολύ δυνατά μπήκαν οι γηπεδούχοι στο 17 από παλιά του Ανιφαντάκη. Ο Τρουλάκης πέτυχε το 1-0. Σχετικά γρήγορο το γκολ, κάτι που ήθελαν στον Ανθεστίωνα. Οι πανηγυρισμοί για μια ομάδα που συνέχισε με το πόδι πατημένο στον γκάζι ουσιαστικά. Η ομάδα του Μάριου Σιφάκη. Σε αυτήν εδώ τη φάση θα κερδίσει πέναλτι ο Πεχινάκης. Διαμαρτυρήθηκαν οι φιλοξενούμενοι. Δεν άλλαξε κάτι. Το 2-0 με σκόρερ τον ίδιο τον Πεχινάκη που είχε κερδίσει και το πέναλτι. Το 2-0 που ήρθε στο 22 για τους γηπεδούχους. Έβαλαν τις βάσεις από νωρίς για μια σημαντική νίκη. 3 τα τέρματα για τον Ανθεστίωνα στο 30. Πολύ ωραία προσπάθεια του Τρουλάκη. Βλέπετε εδώ πώς είχε την ψυχραιμία να περάσει και τον goalkeeper. Οι παίχτες της ΑΕΚ Κατσαμπά βεβαίως αποσβολωμένοι μετά από αυτή την εξέλιξη. Πήγαν για να διεκδικήσουν ένα θετικό αποτέλεσμα στο Θραψανό. Ωστόσο, εδώ πετυχαίνει ο Ανθεστίων και ένα τέταρτο τέρμα με το διαγώνιο σου του Κεφάκη. Κανείς δεν το περίμενε από την κλειστή γωνία. Το 4-0, πολύ βαρύ το σκορ για την ΑΕΚ Κατσαμπά σήμερα, σε ένα παιχνίδι που έγινε και σε βαρύ αγωνιστικό χώρο πάντως στο Θραψανό. Μετά τη βροχόπτωση υπήρχε και ένα δοκάρι από τον Πεχινάκη, θα μπορούσε να γίνει το 5-0. Τελικά η ΑΕΚ με ένα πέναλτι για το οποίο υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες από τους γηπεδούχους κατάφερε να μειώσει απλά στο τέλος σε 4-1. Εδώ βλέπετε ξανά τη φάση που δόθηκε το πέναλτι. Ο Ντελία ήταν ο ποδοσφαιριστής που πέτυχε τον γκολ της τιμής για την ΑΕΚ Κατσαμπά στο Θραψανό στο 77. 4-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βλέπετε ξανά εσείς την εκτέλεση του Ντελία. Ανθεστίων ΑΕΚ Κατσαμπά 4-1.